Καλημέρα! Πώς είστε, τι κάνετε, καλώς ήρθατε σε άλλο ένα vlog. Σε άλλο ένα vlog που έχει να γίνει πάρα πολύ καιρό, πρέπει να την είχα κάνει τελευταία φορά vlog από το Beauty Festival πριν από 2 χρόνια. Λοιπόν, το βλέπετε στον τίτλο, μόλις το είπα, σήμερα το vlog αφορά το ότι θα πάω στο Beauty Festival στο Περιστέρι. Θα πάω στο αγαπημένο μου περίπτερο, στην Τζελτά, το δικό μου περίπτερο. Δικό μου, γιατί είμαι αντιπρόσωπος της Jelly Tap στην Κορινθία. Πάω να τους επισκεφτώ, να τους πάω λίγα brownies που έφτιαξα, γιατί θέλω έτσι να τους γλυκάνω για αυτές τις 3 μέρες που θα είναι τόσο κουρασμένοι να εξυπηρετούν όλο τον κόσμο, να στείλουν, να ξεστείλουν κτλ. Το οποίο το φαντάζομαι, δεν το έχω δουλέψει ποτέ στην έκθεση, δεν ξέρω πώς και τι γίνεται, φαντάζομαι ότι είναι πολύ κουραστικό. Σας λέω ότι βλέπω εγώ απ' έξω. Λοιπόν, και αυτό το vlog θα ξεκινήσει κάπως έτσι. Εάν ακούτε έναν τύπου ήχο συναγερμό κάπως, είναι από το monitor του γιού μου, ο οποίος κοιμάται και είναι και να ξυπνήσει, αλλά δεν θέλει και πολύ ακόμα. Πονάει ήδη το χέρι μου όσο κρατάω το τηλέφωνο για να σας μιλάω. Έφτιαξα καφέ, το είδατε, και τώρα πάμε να κάνω στα μαλλιά μου, γι' αυτό τα έχω αφήσει και κάτω έτσι, ένα 90s blowout, δηλαδή αυτό το μπιστολάκι που κάνανε στα 90s, που έχει πάρα πολύ όγκο και τα λοιπά, που είναι πάρα πολύ ωραίο. Έχω βγάλει εδώ ρόλι και τα λοιπά, φαντάζομαι στο επόμενο πλάνο θα δείτε να είμαι γεμάτη με αυτά. Πάμε να το δοκιμάσουμε, να δούμε αν θα βγει αρχικά, γιατί δεν θα το κάνω με μπιστολάκι. Βουκίτσα. Καλημέρα, Βουκίτσα. Καλημέρα. Τι κάνεις εκεί, παίζεις με το τούλι? Λοιπόν, πήραμε τον μπαμπά μας με βίντεο κλίση, γιατί έτσι κάνουμε κάθε πρωί. Και τώρα που κάνω δουλειές, έχω αφήσει το παιδί μέσα να χαζέψει λίγο παιδικά. Προσπαθώ να βγάλω κάτω από τις 2 τσάντες παραλίας στο πατάρι. Αυτό. Με αυτό εδώ δεν τα πήγα ποτέ καλά. Δεν ξέρω γιατί. Γιατί εγώ του δείχνω να πάει εκεί και αυτό πάει αλλού. Οπότε τώρα για να βάλω λίγο σε κάποια σημεία και με στο σπίτι και τα λοιπά να τραβάει χωρίς να αφήνω το κινητό στο πάτωμα. Ακούω το γιο μου να μπουσουλάει για να έρχεται. Πρέπει να το δουλέψω κάπως, να το βρω. Τα ακούτε? Να τους. Λοιπόν, το έβαλα. Αλλά εκτός ότι το joystick που έχει δουλεύει ανάποδα, δηλαδή εγώ θα πατήσω το πάνω για να ανέβει προς τα πάνω το κινητό, αλλά αυτό κατεβαίνει προς τα κάτω, είναι λίγο, να, τώρα εδώ, κάπως λίγο πρέπει να το βρω, γιατί θα προτιμούσα να έχω ένα που να με ακολουθεί. Εν τω μεταξύ, σε οποιαδήποτε ηλικία και αν ακούσετε ησυχία, από μηνών έως χρονών, είναι ενισχυτικό. Το δικό μου το παιδί έχει έρθει εκεί, μέσα στο δωμάτιο. Για πάμε! Thank you.
αναμένω και ζήστω. Το φως ανοίγω, κλείνω. Πάνω όλα φωτεινά, κάτω σκοτεινά. Λοιπόν, τα έχω από τις 10 που τα έκανα και έχει πάει η ώρα 11 και 4. Θα τα βγάλω. Θα μου πεις πως έπρεπε να τα αφήσω παραπάνω. Δεν ξέρω. Δεν έχω ιδέα. Αλλά με ενοχλούν όλες αυτές οι φύτρες. Και θέλω να δω και πώς θα τα κρατήσουν. Άμα δεν κρατήσουν, να τα ισιώσω, να τελειώνω. Ωραία. Ωραίο είναι. Ο γιος μου τρώει τη σίτα. Τώρα θα καταλάβετε ότι δεν έχω μικρόφωνο. Το έχω βγάλει, τα έχω πετάξει μες στην τσάντα. Η ώρα είναι 2 και 10. Μόλις ξεκίνησα από το Κιάτο μέχρι το Περιστέρι, το εκθεσιακό κέντρο που γίνεται η έκθεση Beauty Festival. Θέλω μία ώρα και ένα τέταρτο, μία μισή, ανάλογα την κίνηση. Και μόλις ξεκίνησα για να πάω. Δεν ξέρω αν υφίστανται ακόμα τα πλάνα από το δρόμο κατά τη διάρκεια του vlogger, παιδί μου, να τραβάω το δρόμο την ώρα που πηγαίνω. Είναι παλιακό. Θα κάνω κανένα δύο ωστόσο. Και αν δεν το κάνουν πλέον πια, να με ενημερώσετε σας παρακαλώ, για να ξέρω κι εγώ να κάνω κάτι άλλο. Εν τέλει, τα μαλλιά τα ξαναπέρασα. Θεωρώ ότι με τα ρόλι θα έπρεπε να είμαι κάτω από ένα κλιμαζόν, αν το λέω σωστά. Το μηχάνημα αυτό που έχουν στο κομμωτήριο για να γίνει κάτι. Την μια πλευρά έχει πέσει ήδη. Οπότε τα έκανα κατευθείαν άλλη μια φορά με το steampot και είναι κάπως έτσι. Δεν τα ξαναπέρασα. Λοιπόν, θέλω να μου πεις ποια είναι τα καινούργια χρώματα.
τα καινούργια χρώματα. Λοιπόν, εδώ καλύπτουμε όλα τα γούστα. Έχουμε και ανοιχτό χρώμα, φθινοπορεινά. Έχουμε και μπορντό, έχουμε και μελιτσανή, έχουμε μεσήμερ, έχουμε μεταλλικό μπλε, το οποίο είναι έρωτας. Εγώ το λατρεύω. Εδώ. Έχουμε και γκλίτερ κόκκινα, έχουμε φέρει και άλλα κόκκινα, γιατί ποτέ δεν είναι αρκετά. Και η συλλογή που έχω αγαπήσει είναι τα crack. Είναι μια παλιά τεχνική, αλλά επανήλθε γιατί η μόδα κάνει κύκλους. Και το αναδεικνύουμε με ένα glitter από κάτω. Νομίζω είναι πολύ πιο όμορφο, αλλά μπορείτε και με έτσι πιο μοντέρνους συνδυασμούς, με φλούο πράσινο, με φλούο κίτρινο, θα είναι υπέροχο. Τα νύχια μου είναι όλο acrygel, είναι το glitter nude. Έχω βάψει με το καινούριο χρώμα το lava stone και έχω την κάρη στα στράς. Μέρα σας, χαίρετε. Αυτό ήτανε, είμαι μέσα στο αυτοκίνητο. Η ώρα είναι 5 παρατέταρτο και θα γυρίσω πίσω. Δεν έκατσα πάρα πολύ. Η έκθεση, οι εντυπώσεις μου μάλλον από την έκθεση, είναι ότι είναι πάρα πολύ μικρή και μικραίνει κάθε χρόνο. Λείπουν πάρα πολλές εταιρείες. Εγώ το μόνο που έκανα, έκανα μια βόλτα, την είδα όλη. Αλλά είναι λίγο μπερδεμένη κάπως, μου φάνηκε. Είναι περίπτερα, ας πούμε, του μακιγιάζ στα νύχια, στον τομέα το γάμα που είναι συνήθως στα νύχια κτλ. Και ήταν λίγο μπερδεμένα για μένα. Πήγα στην Τζελιτά, τους είδα, τους άφησα τα μπράουνι, τα φάγανε, συζητήσαμε, είπαμε τα νέα μας, γιατί δεν έχω την ευκαιρία συχνά να έρχομαι και οπότε είναι ένα πολύ ωραίο event κάθε φορά εδώ που μπορώ να έρθω να τους δω. Όσο έχουν διαθέσιμο χρόνο και αυτοί, γιατί εξυπηρετούν παράλληλα. Μίλησα και με άλλη εταιρεία, έτσι όπως έκανα βόλτα και την είδα, για να δω μήπως την φέρω. Δεν έχει να κάνει με προϊόντα νυχιών, είναι προϊόντα μακιγιάζ, αισθητικής κτλ. Όσο αφορά τα νύχια, θα παραμείνω με την Τζελιτά όπως είμαι, δεν αλλάζει αυτό. Απλά θέλω να επεκτείνω και άλλα τα προϊόντα που υπάρχουν στο e-shop, στο κατάστημα κτλ. Να μπορείτε να βρείτε και άλλα πράγματα πέρα από τα μανόρ, παιδί μου, και ό,τι έχει να κάνει με τα νύχια. Θα το κλείσω κάπου εδώ το vlog, γιατί δεν θα έχει ενδιαφέρον. Θα γυρίσω πίσω, θα φάω και ίσως είναι ένα βαρετό Σάββατο. Ίσως καταλήξω στον παιδότοπο με το γιο μου. Οπότε σας αφήνω κάπου εδώ. Τα γυαλιά μου ξέρω ότι θα μου πείτε ότι είναι αρκετά μεγάλα, αλλά δεν πειράζει. Ελπίζω να σας άρεσε, μην ξεχάσετε να κάνετε like, subscribe κτλ. Εγώ ακόμα θα τα λέω αυτά, γιατί πριν από 2 χρόνια ακόμα τα έλεγα. Δεν ξέρω αν τα λένε ακόμη οι YouTubers στα βίντεο. Πήρατε μια γεύση μαζί μου από την έκθεση Beauty Festival στο Περιστέρι και τώρα θα τα πούμε σε κάποιο άλλο βίντεο. Φιλιά!